τι σκέψεις σου προκαλεί το 1-1 ως το τελικό αποτέλεσμα ενώ ψηρευάνεις, γιατί προφανώς δεν έχει τελειώσει κάτι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Νομίζω ότι τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο. Πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα στο Καρισκάκι. Από εκεί πέρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Θέλουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, όποιο και είναι αυτό, για να απορροφηθούμε στον ημιτελικό. Κατά την άποψή σου, τι πήγε καλά χθες για τον ΠΑΟΚ και τι ίσως δεν λειτουργήσε όπως θα θέλατε? Εντάξει, νομίζω ότι είχαμε γίνει καλή αμυντική συμπεριφορά ως ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός μας δημιούργησε, νομίζω, μόνο από στιγμένες φάσεις κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, ήταν δύσκολα, πιστεύω. Αλλά πιστεύω και στο επιθετικό κομμάτι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι ήμασταν τόσο καλοί στο επιθετικό κομμάτι. Τι έχει αλλάξει την τελευταία διετία και ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα μέσα στο Καραϊσκάκι? Δύο νίκες πέρυσι, την ισοπαλία χθες. Τίποτα. Νομίζω ότι στην ομάδα υπάρχουν παίχτες με ποιότητα και με προσωπικότητα και αυτό νομίζω φαίνεται και στα μεγάλα παιχνίδια πλέον φέτος. Και την προηγούμενη χρονιά που κερδίσαμε αρκετά ντέρμπι. Είναι ένα αποτέλεσμα όπως όλα τα άλλα, είναι κάτι ξεχωριστό? Είναι κάτι ικανό να σας δώσει για την πορεία κάτι περισσότερο? Σίγουρα θα μας βοηθήσει στο ψυχολογικό τομέα ένα θετικό αποτέλεσμα όπως ήταν το χθεσινό. Από εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας το Σάββατο με την Ξάντη. Πρέπει να το κερδίσουμε για να πάμε και στο πρωτάθλημα πολύ καλύτερα. Γιατί η πορεία μας είναι αυτή που θα θέλαμε. Μετράει περισσότερο τώρα το γεγονός ότι κατά μεγάλο ποσοστό το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού θα είναι χωρίς κόσμο? Σίγουρα είναι αυτό χωρίς κόσμο. Όχι. Κατά μεγάλο ποσοστό είπα. Εντάξει, εμείς θέλουμε να παίζουμε μαζί με τον κόσμο, σίγουρα είναι ο 10ος παίκτης μας. Εντάξει, αλλά ό,τι και να είναι, είτε με τον κόσμο είτε χωρίς, όχι, εμείς θα προσπαθήσουμε να απορριφθούμε σε επόμενη φάση.